Όταν ήμουν μικρός, το παππού μου άρεσε να με κρατά από το χέρι και να περπατά μέσα στο χωράφι του. «Θωρείς για μου τον καλαμιονά», μου είπε μια μέρα. «Έχει πολλά να σου πει». Αυτό το έχω από τα πέντε μου. Ο παππούς μου το πήρε κοντά στα χείλη του και φύγξε δυνατά. Και από τότε άρχισε να φυσώ σε κάθε είδους κλειστοσωλήνες, βάζα, δοχεία και να ακούω τον ήχο τους. Που εμένα μεταξίδεψε στον κόσμο της φυσικής. Όταν φυσώ μέσα σε ένα κλειστό σωλήνα όπως το καλάμι, το ανοιχτό άκρο έχει μέγιστες δόνησης, ενώ το κλειστό άκρο έχει μηδενικές δόνησης. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το μήκος στο σωλήνα είναι το 1 τέταρτο του λάμδα. Το ταξίδι μου στον κόσμο της μουσικής και της φυσικής συνεχίστηκε. Πήρα ένα σωλήνα σιλικόνης, πρόσθεσα λίγο νερό. Το δικό μου πανκλούτ έχει 11 νότες, που γενικά η κάθε νότα έχει μία συγκεκριμένη συχνότητα. Η συχνότητα είναι το αντίστροφο του λάμδα που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Από την άρια της Βασίλισσας Ιγνίστας, από την όπερα «Μαγικός Αυλός» του Αματέους Μότσαρτ. Δεν ξέρω αν σας έπεισε ο δικός μου μαγικός αυλός, αλλά ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι ο παππούς μου είχε δίκιο, ο Καλαμιώνας είχε να μου πει πολλά.